με το θέμα του ΣΔΙ, των απορριμμάτων. Φυσικά το αντικείμενο ήταν οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις, αφού δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και αφού έτρεξε εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο έργο, τελικά έχουμε με τις ψήφους της παράταξης του κ. Τατούλη και εκείνες της παράταξης της Χρυσής Αυγής το πράσινο φως για τις επιτάξεις. Ναι, νομίζω ότι περιέγραψες με πολύ σύντομο τρόπο όλα αυτά που συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Τατούλης, η παράταξη του κύριου Τατούλη και η παράταξη της Χρυσής Αυγής ουσιαστικά ήταν αυτές που υπερψήφισαν την συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία οδηγεί στην επίταξη των συγκεκριμένων χώρων, στις αναγκαστικές απολωτριώσεις, προκειμένου να τρέξει και η διαδικασία για την υλοποίηση του ΣΔΙΤ. Ένα ΣΔΙΤ, ένα έργο που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο έρχεται από το μακρινό παρελθόν, από το 2011, που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία. Ένα έργο το οποίο ως μεγάλη καινοτομία και πολυδιαφημισμένο είχε το κομμάτι της ιδιωτικής χωροθέτησης, κάτι όμως το οποίο φάνηκε να αποτελεί τη μεγάλη πληγή της συγκεκριμένης όλης διαδικασίας, μιας και χρειάζεται πλέον να μπούμε σε μια διαδικασία επιτάξεων για να τρέξει το συγκεκριμένο έργο. Θα λέγε κανείς ότι στο πολιτικό σκέλος, αλλά και σε όλο αυτό που έχει να κάνει με την πορεία υλοποίησης του έργου, η Περιφερειακή Αρχή του κ. Τατούλη, καλυπτόμενη ή κρυπτόμενη, ο καθένας μπορεί να διαλέξει τον χαρακτηρισμό αυτόν που επιθυμεί, πίσω από τις κυβερνήσεις κάθε φορά και τώρα πρόσφατα και από την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα, από την υπογραφή του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά απεμπλέκει όλη αυτή την πολύπαθη διαδικασία για την Πελοπόννησο, μήπως κάποια στιγμή καταφέρουμε και γίνουμε μια καθαρή περιφέρεια, έχοντας ολοκληρωμένη διαχείριση, προχωρά στις επιτάξεις. Αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία των επιτάξεων. Γιατί από τη στιγμή που το έργο θεωρητικά, ξαναλέω, είχε καινοτομία την ιδιωτική χωροθέτηση. Αν ήταν έτσι, έχω την αίσθηση και νομίζω ότι ακούστηκε και από περιφερειακούς συμβούλους, θα μπορούσε το κράτος από την πρώτη στιγμή να αποφασίσει το πού θα χωροθετήσει, να πάμε με πιο σύντομη διαδικασία, κατευθείαν με απολωτριώσεις, με αναγκαστικές απολωτριώσεις, και να μην μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη συζήτηση, που το καινοτόμο αυτό έργο του κ. Τατούλη, λοιπόν, είχε. Για καινοτόμο, μετά το από μια διαδικασία που παραπάνω περνάει από 8 χρόνια, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όμως από την άλλη, ότι έπρεπε να λυθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο αναμφισβήτητα. Πρέπει να λυθεί. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό. Το ότι πρέπει να λυθεί, το ότι πρέπει να τρέξει γρήγορα η όποια ολοκληρωμένη λύση, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι χωρεί αμφιβολία, αμφισβήτηση, με δεδομένο ότι είμαστε μία από τις περιοχές που έχουμε ακόμα χωματερές, με δεδομένο ότι πέφτουν τα πρόστιμα βροχή, αυτό νομίζω δεν χωρά συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως, καλούμαστε πλέον ένα έργο το οποίο μετά από 8 χρόνια δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο σύγχρονο, θα το δείξει η πράξη, σύγχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ιδιωτική χωροθέτηση που έλεγε το έργο και πάμε σε αναγκαστικές απολωτριώσεις. Αυτό είναι και θέμα ένα βασικό πολιτικό ζήτημα. Έτσι, είναι και θέμα πολιτικών χειρισμών. Και μόνο για πολιτική νίκη δεν μπορεί να μιλά η Περιφερειακή Αρχή την στιγμή που μία σειρά από σύμβουλοι που ήταν μέλη της Περιφερειακής Αρχής πλέον έχουν ακολουθήσει άλλο δρόμο και νομίζω ότι το καταγράφει και η τελική αριθμητική, θα το έλεγε. 22 στο σύνολο του σώματος δεν φτάνουν. Καταρχήν δεν, υπήρχε απόλυτη απαρτία, απόλυτη πλειοψηφία. Ναι. Πώς θα σου πω, δεν ήταν όλο το σώμα εκεί πέρα. Ήταν 37 μέλη οι οποίοι βρίσκονταν στη διάρκεια της ψηφοφορίας. 12 ήταν κατά, 3 τα λευκά. Απουσίαζαν πολλά από τα μέλη της παράταξης, τα οποία έχουν διαχωρίσει ή έχουν πάρει αποστάσεις από την ακολουθούμενη πολιτική του κυρίου Τατούλη. Και είχαμε 22 υπέρ, 21 από την παράταξη Τατούλη, προερχόμενη από τη Νέα Πελοπόννησο, και η ψήφος από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, από τον εκπρόσωπό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Δόλη Τσινιάδη. Λοιπόν, αυτά για να ολοκληρωθεί έτσι μια διαδικασία. Εγώ να σου πω ότι ο κύριος Τατούλης πάντως εξακολούθησε σε μια ρητορική η οποία κατέβασε μια σκάλα, θα έλεγε κανείς, την όλη αυτή επιθετική, χωρίς να αλλάξει πάρα πολύ τον τόνο με τον οποίο απευθυνόταν στο Συμβούλιο. Υπήρχε ένα μόνιμο άγχος για το αν βγαίνουν τα κουκιά,
πόσοι θα είναι μέσα, να είμαστε όλοι εδώ. Νομίζω ότι γενικά όλες οι πολιτικές εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί και φαίνεται ότι βρίσκονται και μπροστά σε επίπεδο Πελοποννήσου, διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Για το έργο αυτό καθεαυτό, προφανώς τα ζητήματα είναι συγκεκριμένα, πολύ υπομένα.